σεξουαλικές επαφές με ένα παιδί, με ένα 12χρονο κορίτσι. Παραδέχθηκαν ότι είχαν οι δύο κατηγορούμενοι, για τους οποίους δεν δέχθηκε κανένας δικηγόρος να αναλάβει την υπεράσπισή τους. Έτσι, ορίστηκε ο δικηγόρος, ο οποίος από την αρχή είχε οριστεί, ωστόσο ο ίδιος είπε ότι δεν ήθελε να τους εκπροσωπήσει. Τελικά, μετά από τρεις αρνήσεις που εισέπραξε από διοριστέντες δικηγόρους η ανακρίτρια, ο συγκεκριμένος δικηγόρος παρευρέθη μέσα στην απολογία. Ουσιαστικά έδωσαν μια τυπική απολογία και οι δύο. Ο 53χρονος Ηλίας Μίχος υποστήριξε ότι είχε σεξουαλικές επαφές με το 12χρονο ανήλικο κορίτσι, αποδεχόμενος δηλαδή το σκέλος της κατηγορίας που αφορά την κατάχρηση σε ασέλγη ανηλίκου, και αρνούμενος δίνοντας τυπική απολογία για τις άλλες κατηγορίες που αφορούν εμπορία ανθρώπων, μαστροπία και βιασμό. Ο 42χρονος τώρα συγκατηγορούμενος, το Γιάννης Σοφιανίδης, είπε ότι είχε σεξουαλικές επαφές με τη 12χρονη έναντι αμοιβής, τη γνώρισε μέσω της εφαρμογής και υποστήριξε ότι έδινε τα χρήματα στα χέρια του κοριτσιού. Ωστόσο, υπήρξε και άλλη μια εξέλιξη. Μια γυναίκα, η οποία μας συστήθηκε ως πρόεδρος των εκδεδομένων γυναικών, ήρθε στην ανακρίτρια κρατώντας ένα στικάκι και λέγοντας ότι στο χώρο αυτό πήγαινε ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος, ο 53χρονος, μαζί με το ανήλικο κορίτσι. Η κυρία Ταραχοπούλου, η δικηγόρος της οικογένειας του κοριτσιού, είπε ότι είναι βάσιμη η καταγγελία αυτή και το κορίτσι φαίνεται πως έχει αναγνωρίσει το χώρο, το συγκεκριμένο χώρο, που βρίσκεται μόλις 2 χιλιόμετρα. Είναι χωρίς λόγια, είναι και δίχως τέλος αυτή η φρίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ντίνα, να παρακολουθήσουμε τη δήλωση της δικηγόρου. Τιμώ ότι έχουν βάσει οι ισχυρισμοί της και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα στοιχείο συγκλονιστικό. Δηλαδή, εγώ με το που με κάποιο τρόπο έχω μια αίσθηση ότι είναι αλήθεια αυτό το γεγονός. Έχω συγκλονιστεί, δηλαδή δεν μπορώ πλέον. Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την σεξουαλική κακοποίηση και εκπόρνευση της 12χρονης στον Κολωνό. Η οικογένεια του παιδιού αποκαλύπτει σοκαριστικές λεπτομέρειες, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας δρούσε μεθοδικά, κυρίως μέσω του διαδικτύου, με προφίλ που φαινόταν να ανήκουν στην 12χρονη. Οι έρευνες συνεχίζονται για να εντοπιστούν, κυρίες και κύριοι, τα 213 άτομα, τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να κακοποιήσουν το παιδί. Χωρίς συνήγορο υπεράσπισης βρέθηκαν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν ο 53χρονος φερόμενος μαστροπός και βιαστής και ο 42χρονος φερόμενος βιαστής της 12χρονης από τον Κολωνό. Η δικογραφία, αυτό που έχω να σας πω αυτή τη στιγμή, είναι ότι είναι ελλιπής. Ενημέρωσα και την κυρία ανακρίτρια ότι δεν πρόκειται να αναλάβω την υπόθεση υπό αυτές τις συνθήκες. Θα κάτσω εδώ δεντολογικά για να βοηθήσω, επειδή ξέρω τη δικογραφία, το συνάδελφο που θα αναλάβει. Ο θείος του ανήλικου κοριτσιού, που όπως καταγγέλει η οικογένειά του, βιάστηκε και εκδιδόταν από τον 53χρονο, στο οποίο την επιχείρηση εργαζόταν περιστασιακά, περιγράφει το πώς αντιλήφθηκαν αυτό που συνέβαινε στο παιδί. Η αδερφή μου το είδε στη Λευκάδα βασικά. Είδε να την παίρνει αυτός και να ζητάει να πάει στο μαγαζί και που είσαι. Και μωρό μου και... Η οικογένεια της 12χρονης υποστηρίζει ότι βρέθηκαν στο κινητό της δεκάδες μηνύματα. Άκουσα να μιλάει ένας Πακιστανός και να λέει δώσ' μου 50 ευρώ, πάρε 60, πάρε... Της λέω τι γίνεται και λέει κάνεις λάθος, τι έδινα ένα κινητό. Πολλά μηνύματα από 240 άτομα. Τους έλεγε ότι είναι 16χρονοι. Έλεγε στους άλλους ότι είναι 16χρονοι, ότι είναι ορφανοί, δεν έχει γονείς. Ο κατηγορούμενος είχε δημιουργήσει 3 ψεύτικα προφίλ με φωτογραφίες της 12χρονης σε ανώνυμα chat και από εκεί ψάρευε τους ενδιαφερόμενους που ήταν έτοιμοι να δώσουν από 50 έως 100 ευρώ για να εκμεταλλευτούν και να κακοποιήσουν το παιδί. Μιλάμε για σωρία εγκλημάτων. Δεν μιλάμε για πολιτική. Δεν μπορεί αυτή η φρικώδης υπόθεση παιδεραστίας που μας σοκάρει όλους να αποτελέσει πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει αρχικά 16 άτομα, τα οποία σύμφωνα με την κατάθεση της ανήλικης την κακοποίησαν σεξουαλικά και αναμένεται να ταυτοποιηθούν. Οι 12χρονοι και η οικογένειά της βρίσκονται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και δέχονται στήριξη από τους ψυχολόγους του Δήμου Αθηναίων. Αν χρειάζεται διαφορετική αποκατάσταση το 12χρονο κορίτσι και τα αδέλφια του και αν χρειάζεται διαφορετική οικογενειακή αποκατάσταση, ποια προτείνει η εισαγγελία ότι θα είναι αυτή.
Με ανακοίνωσή του, το χαμόγελο του παιδιού επιβεβαίωσε ότι αρχές Σεπτεμβρίου είχε δεχθεί ανώνυμη κλήση από οικείους ανήλικης που είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά. Όπως αναφέρουν, το παιδί δεν ήθελε να μιλήσει και οι γονείς δεν επικοινώνησαν ποτέ με τη γραμμή βοήθειας και υποστήριξης του οργανισμού. Ο θείος λοιπόν, από ό,τι συνδυάσαμε με τα αρχεία του χαμόγελου, που δεν μας είχε δώσει όνομα, είχε πάρει λοιπόν το Σεπτέμβριο και είχε πει ότι στο κινητό της ανιψιάς του έχει δει κάτι περίεργες επικοινωνίες με κάποιους ενήλικους κλπ. Με εισαγγελική διάταξη δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία και οι φωτογραφίες των κατηγορουμένων ώστε να αναγνωριστούν από πιθανά άλλα θύματα. Πρόκειται για τον Ηλία Μίχο και τον Ιωάννη Σοφιανίδη. Σε ανάλογη κίνηση θα προχωρούν οι εισαγγελικές αρχές και για τα άλλα πρόσωπα που συμμετείχαν σε νοσηρές πράξεις σε βάρος της 12χρονης.